Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κορεντσίτη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Νατσούλη. Γυρίσατε από την Αθήνα και να πάμε λίγο να δούμε πέντε πράγματα που έγιναν εκεί. Ναι. Ήσασταν με τον κύριο Μηταλίδη στο Υπουργείο Εσωτερικών ουσιαστικά για τον Αντώνη Στρίτης, έτσι. Όντως με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι από τις επισκέψεις αυτές που κάνουμε συχνά στην Αθήνα, γιατί έχουμε πει και άλλες φορές. Στα κέντρα των αποφάσεων πρέπει να βρισκόμαστε, συχνά. Οι δημόσιες σχέσεις, οι γνωριμίες και οι συναντήσεις είναι αυτές που φέρνουν τα αποτελέσματα. Γίνεται η δουλειά με το παραπάνω από εδώ, από την έδρα μας, αλλά από εκεί και πέρα για να προωθηθούν θέματα χρειάζονται και οι δημόσιες σχέσεις και οι συναντήσεις και οι συζητήσεις με τους αρμόδιους και υπηρεσιακούς παράγοντες στα Υπουργεία και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η κάθοδος λοιπόν αυτή στην Αθήνα είχε μια σειρά επισκέψεων, μια σειρά συναντήσεων. Ξεκινήσαμε με το Πράσινο Ταμείο, όπου είχαμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο, τον κύριο Σταθόπουλο, όπου και ο ίδιος μας είπε και επιβεβαίωσε αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή ότι ο Δήμος Καστοριάς συμμετέχει σε όλες τις προσκλήσεις οι οποίες έχουν ανοίξει από το Πράσινο Ταμείο. Έχουν εγκριθεί αρκετές από αυτές και βέβαια συνεχίζουμε και με νέα προγράμματα. Τρέχει ένα πρόγραμμα τώρα μέχρι τις 31 Μαρτίου, το οποίο όμως θα δοθεί παράταση. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι για να υποβάλουμε και σε αυτό. Την στιγμή αυτή αυτό που τρέχει είναι τα βιοαπόβλητα, αυτό που έχει εγκριθεί τελευταίο από το Πράσινο Ταμείο. Ναι, ναι. Και εν συνεχεία η επόμενη συνάντηση ήταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να συζητήσουμε και να επικυρωθεί στην ουσία η απόφαση αυτή, η βεβαίωση που είχαμε πάρει για την εύρυθμη και την όμιμη λειτουργία του Λατομείου. Έχουμε τελειώσει και με αυτό το κομμάτι. Ευχαριστήσαμε τους αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι βοήθησαν με το παραπάνω και πώς βέβαια να μην βοηθήσουν όταν βλέπουν ότι γίνεται δουλειά και είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης το συγκεκριμένο για τον Δήμο Καστοριάς. Στο Υπουργείο Εσωτερικών που είναι η βάση μας δεν νοείται Δήμος να μην περάσει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι συνεχείς επισκέψεις λοιπόν είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου έχουμε άριστη συνεργασία. Πολύ καλή σχέση υπάρχει με τον Δήμο Καστοριάς και πολύ καλή αντιμετώπιση σε όλα τα ζητήματα, σε όλα τα θέματα που έχουμε και στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών και και στον αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Πέτσαλο. Εδώ λοιπόν για τέσσερα προγράμματα του Αντώνη Στρίτης, έτσι. Είχαμε συνάντηση και στο γραφείο του κυρίου Βορύδη. Ήδη έχουν εγκριθεί δύο προσκλήσεις από τις επί του συνόλου που έχουμε υποβάλει και σύμφωνα με το πλαφόν το οποίο είχαμε δικαίωμα να υποβάλουμε. Οι προσκλήσεις αυτές, επαναλαμβάνουμε, αφορούν την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου στην Καστοριά και τον εξοραϊσμό των δύο πλατιών της Μακεδονομάχων και Van Fleet. Ειρήνης, όπως λέγεται τέλος πάντων, ναι. Ναι, έτσι. Van Fleet, το ξέρουν οι περισσότεροι πάντως. Αυτές λοιπόν σε πρώτη φάση αφορούν, η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την μελέτη για την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου σε πρώτη φάση όπως είπα, αλλά και, και το έργο, οι δύο πλατείες δηλαδή είναι έργο όπου θα το επόμενο χρονικό διάστημα τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει και η δημοπράτηση ώστε να ξεκινήσουν φέτος οι εργασίες για τις δύο πλατείες. Και βέβαια την ευχάριστη είδηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την ένταξη και ενός επίσης πολύ μεγάλου έργου που είναι η αγροτική οδοποιία. Αγροτική οδοποιία σε αρκετές κοινότητες, δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς, όπου σε συνέχεια των εργασιών που είχαν γίνει στην Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων, έχουμε τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, τη Δημοτική Ενότητα Μακεδνών και Βιτσίου, όπου όλοι οι αγροτικοί δρόμοι θα ασφαλτοστρωθούν. Δύο σημαντικά έργα, σχεδόν έχουμε φτάσει στο 50% του πλαφών,
αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεδρίαση της Επιτροπής που εγκρίνει τις υποβολές των Δήμων, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε και νέες εντάξεις για τον Δήμο Καστοριάς. Αναφέραμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας λόγω των έντονων χιονοπτώσεων. Των συχνών χιονοπτώσεων, η αναφορά μας ήταν ότι, κύριε Δαντσούλη, ότι είμαστε 10 του μηνός, 10 Μαρτίου, και από τις 10 πρώτες μέρες του Μαρτίου, τις 7 χιόνιζε στην Καστοριά. Η αντιμετώπιση ήταν πάρα πολύ καλή, όμως οφείλουμε να το παρακολουθούμε όλοι, με ένα πετρέλαιο με τιμές των καυσίμων να είναι στα ύψη, και τα προβλήματα να συνεχίζονται. Και όχι μόνο αυτό, Δημαρχέ, είμαστε σε μια συγκυρία. Νωρίτερα είχαμε, γιατί τώρα μιλάμε για τους αγροτικούς δρόμους που πρέπει να γίνουν και τα λοιπά και όλα αυτά τα έργα, να δούμε ποιοι αγρότες και πώς θα καλλιεργήσουν φέτος. Έρχεται ουσιαστικά πείνα, αποθέματα τελειώνουν, λοιπάσματα στα ύψη και δεν υπάρχουν. Κρίση, ακρίβεια, στάρι δεν υπάρχει, αλεύρι προτεθείτε. Δεν υπάρχει, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Δηλαδή είναι ένα απίστευτο πράγμα αυτό που βιώνουμε. Δυστυχώς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, είναι μια παγκόσμια οικονομική κρίση και κοινωνική, με συνέπεια και στην κοινωνία, οπότε και κοινωνική κρίση για τα συγκεκριμένα θέματα. Είναι προβλήματα που απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας. Είναι προβλήματα όμως που είμαστε αναγκασμένοι αυτή τη στιγμή να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να αναμένουμε το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίζουμε τα θέματα των συμπολιτών μας, των ομάδων εδώ που υπάρχουν, των συλλόγων, των φορέων, να τα υποστηρίζουμε με το παραπάνω και να διεκδικούμε ως το δυνατόν περισσότερα πράγματα για την περιοχή μας, και αυτό κάναμε και στην τελευταία μας επίσκεψη στην Αθήνα. Ένα από τα ζητήματα βεβαίως της Αθήνας ήταν και το φυσικό αέριο. Είναι φυσικό, να το πούμε έτσι, γιατί ξεκινάνε σε λίγες μέρες ουσιαστικά τα έργα. Δεν ξέρω αν έχετε ακριβή ημερομηνία που ξεκινάει το σκάψιμο. Τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Τον Απρίλιο. Ήδη θα εγκατασταθούν εδώ, εγκαθιστώνται οι εργολάβοι, οι εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν αυτό το τεράστιο έργο. Νομίζω είναι δύο εργολαβίες. Η μία που θα φέρει από την Ποριά τον Αγωγό μέχρι τα όρια των πόλεων, και η άλλη που θα σκάβει μέσα στις πόλεις. Νομίζω είναι δύο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε είναι. Οπότε τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, και το καλό και σημαντικό ήταν ότι είχαμε την διαβεβαίωση από τον διευθύνοντα της ΔΕΔΑ, τον κύριο Τσάκα, ο οποίος, να σας πω, ότι δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ πέρα για την περιοχή της Καστοριάς, και μάλιστα από το ενδιαφέρον αυτό προέκυψε και η επιβεβαίωση, έτσι, και δέχτηκε στην ουσία το αίτημα που υπήρξε από την πλευρά μας, ώστε σε αυτήν την πρώτη φάση, στο πρώτο στάδιο, να συνδεθούν και οι κατοικίες του Δυσπηλιού. Το Δυσπηλιό, το οποίο δεν υπήρχε στο πρόγραμμα. Όχι. Δηλαδή μιλούσαμε όλοι για Μανιά και Άργος Καστοριά. Αυτά μιλούσαμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μπαίνει λοιπόν και Δυσπηλιό. Και το Δυσπηλιό και όλη αυτή η περιοχή από όπου περνάει ο Αγωγός. Και το σίγουρο επίσης είναι ότι αφού τελειώσει αυτή το πρώτο στάδιο, η πρώτη φάση του έργου, θα συνδεθούν και οι υπόλοιπες έτσι κοινότητες και δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς με κυρίαρχο την Μεσοποταμία. Την δημοτική ενότητα της Μεσοποταμίας. Υπάρχει από παλιά το αίτημα, βέβαια. Για πάρα πολύ κόσμο, αλλά να βρούμε έτσι και μία δίωδο ώστε να συνδεθούν και άλλες περιοχές. Νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ δύσκολο. Άλλωστε, Ποριά και Μεσοποταμία είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι το κόστος απαγορευτικό να πάει και στη Μεσοποταμία αυτή η ιστορία. Και της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνός και της και στα παραλίμνια χωριά. Έτσι. Είναι και αυτό στο πρόγραμμα της ΔΕΔΑ. Θα γίνει και αυτό αφού τελειώσει όμως η πρώτη φάση των περιοχών που προαναφέραμε, δηλαδή της Καστοριάς, των Μανιάκων και του Δυσπηλιού. Για το 100% της επιδότησης, τον ξαναείπατε τον κύριο Τσάκα, γιατί αυτό είναι, βάλατε ένα ωραίο ζήτημα. Είναι σε πολύ καλό σημείο, κύριε Νατσούλη, γιατί το αίτημά μας είναι για συγκεκριμένο, έτσι, αριθμό συνδέσεων,
κοιτάξτε, οι χρονιές που διανύουμε είναι έτσι δύσκολες με τα προβλήματα που έχουμε πει. Άρα ένας αριθμός συνδέσεων όπως στη Φλόρινα των 4.000 ή 5.000 κατοικιών νομίζω είναι αρκετός και είναι ικανός έτσι, αυτός ο αριθμός ώστε να καλυφθεί με το 100% της επιδότησης από το αρμόδιο Υπουργείο. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και σε αυτό το κομμάτι και σύντομα θα έχουμε νέα και για αυτό το αίτημα που θέσαμε. Πρέπει και η Καστοριά λοιπόν και όσοι θα συνδεθούν με αέριο στην Καστοριά να έχουν αυτό το όφελος, γιατί είναι κάνα δυο χιλιάρικα να συνδεθείς από τον δρόμο να φέρεις το αέριο στο σπίτι σου. Είναι μεγάλη... Αυτό λοιπόν το κόστος για κάποιους μπορεί να είναι απογορευτικό. Να βάλουν αέριο. Είναι μεγάλη υπόθεση πλέον ό,τι και να είναι το κόστος για αυτό που συζητάμε. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί, πρέπει να καλυφθεί. Και 1.000 ευρώ να είναι και 500 ευρώ να είναι, όσο και να είναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Να επιδοτηθεί 100% προς όφελος των δημοτών μας. Να κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Και όπως σας είπα και πριν, κύριε Νατσούλη, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι τίποτα παράξενο. Ό,τι γίνεται αλλού δηλαδή να γίνει και για εμάς. Δεν ζητάμε κάτι παράξενο. Έτσι, να το επενδύσουμε. Βέβαια, έχει γίνει στην Φλόρινα, η οποία είναι ενεργειακός δήμος και, έγινε στα πλαίσια της μεταλλιγνητικής περίοδου. Μάλιστα. Κάτι που συνεχίζουμε να λέμε και να τονίζουμε ότι είναι άδικο αυτό το σχέδιο, δεν είναι δίκαιο για την περιοχή της Καστοριάς. Δεν έχει γίνει κάπου αλλού. Ελπίζουμε, ευχόμαστε. Το έχουμε ζητήσει, το έχουμε απαιτήσει, θα έλεγα, και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει και για την περιοχή μας. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή σήμερα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα. Τα λέμε. Antennes 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.